ψαρώνει. Θα σας πω. Ήμουνα στο κέντρο για φαγητό. Πήγα να πάρω το αυτοκίνητό μου από το πάρκινγκ και στο πάρκινγκ ήταν σαν αποστολή. Όλοι παίρνουν το αυτοκίνητο να πάνε στη Δέσποινα και μου λέγανε πάμε Δέσποινα τώρα. Λέω δεν μπορώ σήμερα γιατί έχω πρεμιέρα. Δέσποινα με σαμπάνι, πάμε. Και εσύ μαζί με τη φίλη σου μαζί. Είναι φίλη μου, το ζούσα, έχω εκπομπή. Πρεμιέρα λοιπόν για Δέσποινα Μανδύ και Γιώργο Σαμπάνι στο Βοτανικό. Έγινε ένας χαμός, σάρωσαν πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Εντάξει, εμφανίσεις Δέσποινας τώρα, δεν υπάρχει. Αυτό το μαύρο είναι κόλαση. Θα τη σχολιάσουμε στην πορεία. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις από πώς βρέθηκαν εκεί πάρα πολλοί κόσμος και έχουν βγει και διάφορες τηλεοπτικές ειδησούλες. Και πάμε για τη συνέχεια. Έχω και ένα ρεπορτάζ για το ποιος βρέθηκε εκεί και παρακολούθησε την Δέσποινα. Εκτός, ποιος ήταν μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τώρα δεν αρχίσω να λέω ονόματα, φίλοι. Θα σου πω σε λίγο. Όχι. Πάμε. Αχ, Δέσποινα, Δέσποινα, Δέσποινα. Στεφάν. Την αγαπώ τη Δέσποινα, γιατί ήμασταν και στο Just και ήταν από τις αγαπημένες μου στην Κριτική Επιτροπή. Όχι ότι δεν ήταν εκεί, πήγε Σταυροπούλου. Είδες καθόλου το Shopping Star, την Ιλιάνα Παπαγεωργίου? Έχω δει μόνο τρέιλερ. Τι είχες συζητήσει κι εσύ για την παρουσίαση, ήταν κάτι που σε ενδιέφερε? Πάρα πολύ, εννοείται. Μα γι' αυτό και πέρασε και από δοκιμαστικό. Δηλαδή, όπως και πάρα πολλοί κόσμος πέρασε από δοκιμαστικό, που τους ξέρουμε. Πάντα έτσι είναι. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι τη μία σεζόν, να είναι την επόμενη, να μην είναι αυτό. Αυτό να είναι ένα βήμα για κάτι άλλο. Τι γίνεται με την εκπομπή? Υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται. Παιδιά, και να γνώριζα δεν θα έλεγα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ακόμη Οκτώβρης. Ας το ζήσουμε, ας κάνουμε αυτό για το οποίο είμαστε σε αυτές τις θέσεις. Το να αρχίσουμε από τώρα να συζητάμε τι θα γίνει του χρόνου είναι σαν να μην δίνουμε καμία σημασία στη φετινή χρονιά. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι θα κινηθεί νομικά από εδώ και πέρα σε όσους τον φωτογραφίζουν για πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Συμφωνείς με αυτό? Συμφωνώ, αφού το είπε. Ότι μπορεί να βγει ένα ρεπορτάζ και εμείς να πιστεύουμε δημοσιογράφο ότι αφορά εσένα, για παράδειγμα. Αλλά να μην αφορά εσένα. Αυτό είπε ότι από εδώ και πέρα θα κινηθώ νομικά σε όσους το κάνουν. Εντάξει, δικαίωμά του. Εσύ όμως θα ήθελες να επικοινωνήσεις μαζί του για να μάθεις αν αναφέρονταν σε σένα ή όχι? Όχι, όχι. Επί προσωπικού το έχω ξαναπεί ότι δεν έχω τίποτα να πω με τον Γιώργο. Με τον Λιάγκα όμως, επί επαγγελματικής βάσης, αν θέλει κάτι να μου πει, εγώ είμαι εδώ για να απαντήσω. Τα προσωπικά σου πώς είσαι? Εμένα βρήκες. Εμένα βρήκες, ρε παγα. Ρε παγασάκο, εμένα βρήκες. Προτιμάς Βίκυ Καγιά ή Λιάνα Παπαγεωργίου? Είναι σαν να μου συγκρίνεις το πορτοκάλι με μια ντομάτα. Είναι δύο ξεχωριστά τελείως πράγματα. Η Βίκυ Καγιά είναι μια κατηγορία, η Λιάνα άλλη. Αλλά άμα με ρώταγες ποια θα ήθελα, ας πούμε, coach ή μέντορα, θα έλεγα Βίκυ Καγιά, που είναι και μεγαλύτερα χρόνια και έχει περισσότερη εμπειρία. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Στάθης που είπε ότι απόρρισα για όσα ακουγόντουσαν για επανασύνδεση. Ευτυχώς μου το λέτε εσείς, παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Δεν βλέπω και πολύ τηλεόραση φέτος, είναι η αλήθεια. Απόψε έχει opening το μαγαζί του Στάθη και κάποιοι έλεγαν μπορεί να περάσει και η Αλεξάνδρα να πιει ένα ποτό, εκεί δίπλα είναι. Ποιοι μαρτυριάρι δεν σα έλεγαν αυτά? Θα πας? Παιδιά, δεν θα πάω. Όχι, είμαι στη Δέσποινα Μανδύ σήμερα, θα τη στηρίξω. Μετά, μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί. Ερωτευμένη? Ερωτευμένη όχι. Σίγουρα. Εσείς πώς με βλέπετε, με βλέπετε ερωτευμένη? Πώς σε βλέπω, πολύ λαμπερή. Λαμπερή είμαι γιατί έχω πολλούς φίλους και περνάω καλά. Δεν με βλέπεις, συνοδεύομαι. Ναι, είμαι ανοιχτή σε νέο έρωτα. Είμαι ανοιχτή στη ζωή γενικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι μου φέρει. Σε είδαμε ως guest στο My Style Rocks. Πήρα τόσο αγάπη σήμερα από τον κόσμο. Θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό και να μην συζητήσω τίποτα άλλο. Να πω στον κόσμο ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουνα πρώτη στα τρέν σήμερα στο Twitter. Έγινε χαμός. Με συγκινήσανε. Έκλαιγα, να ξέρεις. Ναι, γιατί εμείς στον χώρο αυτό, από αυτό είμαστε, από τον κόσμο που μας βλέπει, από την αγάπη του κόσμου. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Αφήστε τα λόγια να πάτε μέσα, να γλεντήσετε, να βγει η θεά. Να κάνω μια ερώτηση. Δευτέρα, η Ραμόνα θα είναι και τη Δευτέρα στο My Style. Α. Συνεχίζεται η επιτυχία. Πρώτο hashtag και μια ερώτηση θέλω. Την παρουσιάστρια εδώ να ρωτήσω. Επειδή ο κύριος Λιάγκας είπε ότι να μην παίζουμε εκείνους στις εκπομπές. Εμείς που βγαίνουμε έξω, να ρωτάμε ή να μην ρωτάμε? Να ρωτάτε, μωρέ, αλλά σήμερα έχουμε πει τόσες φορές στο Λιάγκα. Πώς το καταφέρνει? Πώς το καταφέρνει? Δεν το κάνει. Ο Λιάγκας το καταφέρει, έχεις δίκιο. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο του. Όχι, Γιώργο, μπράβο. Σου βγάζει το καπέλο. Όλο ντόρο γίνεται. Το ότι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πήγε να στηρίξει τη Δέσποινα Μανδύ. Και το Φρίδι, γιατί τώρα το έκανε έτσι? Τύπου... Το ότι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Εννοώ ότι θα μπορούσε να δώσει μια καλύτερη απάντηση. Ότι δεν πήγα στο Στάθη, διότι δεν έχουμε καμία σχέση. Είχε εξασκήσει την εξυπνάδα στο να πει ότι δεν είμαι ερωτευμένη. Η ίδια τώρα θα έχει κουραστεί συνέχεια όμω να απαντάει στο ίδιο. Εμεί τη ρωτάμε. Τη ρωτάμε, ναι. Συγγνώμη, ο ίδιο μόνο του τη
ρωτάει, μόνο του λέει. Τι άλλο να ρωτήσει, Αλεξάνδρα Παναγιώτα, σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση. Με τι βαφή, τι χρώμα είναι. Μ' αρέσει το επόμενο. Ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον θα έχει να μάθει τόσε γυναίκε. Πολύ ωραίο. Να δώσει τίτλο. Η Αλεξάνδρα πάντα θέλει τίτλο. Κάνα δεκάρι. Και αντάβια να ξέρει πάνω πέρα. Και έχει και αυτή τη ρίζα μαύρη. Ναι. Πάντω, όταν ένα άνθρωπο δεν είναι ερωτευμένο, το καταλαβαίνει από το ύφο του. Από τι. Φαίνεται μία ένα. Σου φαίνεται ερωτευμένη. Η Αλεξάνδρα τώρα. Αυτή η απάντηση ότι είμαι πολύ λαμπερή και αυτά επειδή έχω καλεί φίλου και αυτά. Μου φαίνεται σαν ερωτευμένη. Εμένα. Εγώ δεν θα μιλήσω σε αυτό.